Και τα τρία ευχάριστα γεγονότα, κυρίως ακόμα μία νίκη για την ομάδα μας. Τίποτα, συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι για το τέλος του πρωταθλήματος, πριν την έναρξη των play-off. Και στόχος είναι να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στις 20 Μαΐου, που θα ξεκινήσει ένα μίνι πρωτάθλημα και θα πρέπει να είμαστε αρκετά καλοί. Αυτό τώρα με το περιβραβείο που το παίρνετε όλοι, είναι προφανώς μια κίνηση ότι είστε όλοι ίσοι στην ομάδα αυτή? Δεν ξέρω το σκεπτικό ακριβώς του προπονητή. Κυρίως επειδή έλειπαν οι δύο αρχηγοί, ο Παναγιώτης ήταν στον πάγκο, κάποιος άλλος πρέπει να αναλάβει και δόθηκε εμένα. Αλέξανδρε, υπάρχει ένα μήνυμα πρωτάθλημα όπως και εσύ με άλλες τρεις ομάδες, ο Παναθηναϊκός, Αστέρας και Ατρόμητος, που είναι το ίδιο καλές με τον ΠΑΟΚ. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ άμεσα για να μπορέσει να καταφέρει να βγει πρώτος από το πλοίο? Έχω την εντύπωση ότι στο τελευταίο διάστημα είμαστε αρκετά πολύ βελτιωμένοι στο ανασταλτικό κομμάτι, το οποίο ήταν η πληγή της ομάδας για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό είναι θετικό. Δεχόμαστε δύσκολα γκολ, είμαστε πολύ πιο ισορροπημένη ομάδα. Η δυσκολία είναι πλέον στο να δημιουργήσουμε και να πετύχουμε τα γκολ. Αυτό σιγά σιγά θα το βελτιώσουμε, είμαι σίγουρος. Ήδη έχουμε κάποια διαστήματα που παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και δημιουργούμε ευκαιρίες. Κυρίως πρέπει να αυξήσουμε αυτό το χρόνο στο παιχνίδι, να είμαστε πιο παραγωγικοί. Και μία ερώτηση που έκανα και στο Ράτς. Αν είχες μπροστά σου ένα φίλο του ΠΑΟ, τι θα του έλεγες ενώπιση στο play-off, με δεδομένο ότι έδειξε τη δυσαρέσκειά του στα τελευταία μάτια στην Τούμπα, βλέπουμε ελάχιστο κόσμο? Εντάξει, νομίζω ο παδός του ΠΑΟΚ είναι απογοητευμένος, φαίνεται αυτό. Ποτέ δεν θέλησα να πω κάτι στους οπαδούς, δεν είναι το στυλ μου. Αυτό που βλέπουν, αν δουν κάτι καλό, θα σώσουν στο γήπεδο. Αν δεν βλέπουν κάτι καλό, απουσιάζουν. Απλά τα πράγματα. Εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά και προσπαθούμε να δείχνουμε καλό πρόσωπο στο γήπεδο.